Συγκλονιστικό βίντεο που είδε το φω τη δημοσιότητα δείχνει του φόδρου βομβαρδισμού των Ουκρανικών θέσεων στι νοτιοανατολικέ συνοικίε του Μπάκμουτ. Οι Ουκρανοί σφυροκοπούνται ανηλαίω από το ρωσικό πυροβολικό. Ο χάρτη των επιχειρήσεων δείχνει πώ διεξάγονται μάχη στο σύνολο του αστικού ιστού τη πόλη από βορρά προ νότο και κατά μήκο του ποταμού Μπακμούτκα. Άσχημα όμω είναι τα πράγματα για του Ουκρανού στην Ούγκλενταρ, καθώ πριν από λίγο ανακοινώθηκε από του ρωσόφωνου του Ντονιέτσκ ότι οι ρωσικέ δυνάμει κατάφεραν να διεισδύσουν στον ανατολικό τομέα τη πόλη και επιχειρούν να επεκτείνουν το προγεφύρωμα. Οι μάχε διεξάγονται γύρω από τι δεξαμενέ νερού και τα αντλιοστάσια υδάτων. Το Ουγκλενταρ είναι κρίσιμη πόλη, καθώ από εκεί περνούν οδοί εφοδιασμού των Ουκρανών από τη Ζαπορίζια προ το τον Ντομπάζ. Οι Ρώσοι την Πέμπτη επανέλαβαν τους αεροπορικούς και πυραυλικούς βομβαρδισμούς κατά Ουκρανικών υποδομών και όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός Αρχηγός Γενικός Επιτελείου Ναυτικού Βαλερίζα Λούσνη, Ουκρανοί στόχοι χτυπήθηκαν με υπερηχητικούς πυράβλους Κινζάλ. Οι τελευταίε εξελίξει δείχνουν πω οι Ρώσοι έχουν ρολάρει στα μέτωπα τη Ουκρανία και οι Αμερικανοί αμέσω συγκέντρωσαν τα όπλικα συστήματα που έχουν υποσχεθεί στο Κίεβο, δηλαδή άρματα μάχη, Abrams και δεθωρακισμένα οχήματα μεταφορά προσωπικού όπω και ο Βιδοβόλα. Βίντεο από το Κάνσα δείχνει να μεταφέρονται προ τα λιμάνια του Ατλαντικού μέσω σιδηρόδρομου. Οι εξελίξει είναι ραγδαίες και ο πλανήτη φαίνεται πω σύντομα θα ζήσει δύσκολε στιγμέ, καθώς για την παράθεση Ρωσία-Δύση μπορεί να καταλήξει σε παγκόσμια τραγωδία.